Πάμε. Εδώ είναι το δελτάριο το οποίο σας ανέφερα που στέλνει το κοριτσάκι και γράφει αγαπημένο μου μπαμπάκα, θα το πλέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα το τασκόλ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο δελτάριο που γράφει ο άτιμος Μουσολίνη που μας χώρισε, θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που σας έφερα, και από πίσω στα νοσοκομεία θα δούμε τον άλλο, τον νοσηλευόμενο από κρυοπαγήματα που στενοχωριέται περισσότερο γιατί άφησε τους στρατιώτες του, τους αδελφούς του και τον αξιογάπητο λοχαγό του Κωνσταντίνου. Εδώ έχουμε κάποια αντικείμενα από τον ορειβατικό σύνδεσμο που δίνανε, που έδινε προς διάφορες γυναίκες που έπλεκαν γάντια και κασκόλ και τα ζυγίζανε το μαλλί δράμια τόσο προς την κυρία Τάδε και δράμια τόσο για να πλέξει γάντια ή για να πλέξει κάλτσες. Είναι δελτάρια, σημασία για εμάς φιλοτελιστές εδώ περισσότερο, περιγράφουμε στο έκτημα πώς ήταν οργανωμένα τα στρατιωτικά ταχυδρομεία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος ήταν τεράστιος των δελταρίων και των φακέλων. Ήταν το μόνο μέσο που μπορούσαν να είχαν οι στρατιώτες για να επικοινωνήσουν τους οικείους τους και αντίστοιχα οι οικείοι τους προς τους στρατιώτες. Δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε γενικά τηλέφωνα τότε και δεν είχαμε, το μόνος τρόπος ήταν το γράμμα, η αλληλογραφία. Να σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο είχαμε φτάσει περίπου, από ό,τι αναφέρουν τα βιβλία στρατού, γύρω στα 10 εκατομμύρια δελτάρια. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όγκος στρατού που είχαν να διαχειριστούν και εδώ το έκδομα περιγράφει πώς ήταν οργανωμένα τα στρατιωτικά ταχυδρομεία. Πρώτα υπήρχαν τα κουσουτού τα λεγόμενα, τα κεντρικά ταχυδρομεία, κεντρικά στρατιωτικά ταχυδρομεία, τα οποία διακινούσαν από κάποιο σημείο και μετά με κάποιο διάταγμα της 11 Νοεμβρίου αυτά τα δελτάρια και τους φακέλους τα διακινούσαν τα πολιτικά ταχυδρομεία. Θα πρέπει να σας πω ότι το υλικό λογοκρινόταν και από το στρατό και προς τον στρατό. Αυτή τη δουλειά, όπως σας είπα αρχικά, την ανέλαβαν τα κεντρικά στρατιωτικά ταχυδρομεία και μετά τα πολιτικά ταχυδρομεία, τα οποία ίδρυσαν ειδικά προς τούτο γραφεία λογοκρισίας, με ειδικές φραγίδες λογοκρισίας για την λογοκρισία των επιστολικών δελταριδίων και φακέλων. Άνοιγαν τις επιστολές και λογόκριναν τα γράμματα. Για ευνόητους λόγους, δεν θα έπρεπε να παρέχουν πληροφορίες το που ήταν τα διάφορες μονάδες. Και το έκθεμα εξηγεί, αρχίζει από την αρχή πως ήταν οργανωμένα με τα κεντρικά αρχικά στρατιωτικά ταχυδρομεία και μετά με τους ταχυδρομικούς τομείς. Τι ήταν ο ταχυδρομικός τομέας? Ήταν κάθε μονάδα έλαβε ένα ειδικό τύπο σφραγίδα που λεγόταν με ένα κωδικό. Ο κωδικός αυτός δεν είχε να κάνει τίποτα με την τοποθεσία της μονάδας, ούτε με το όνομα της μονάδας. Απλώς ξέραμε ότι αυτή η μονάδα είχε αυτόν τον κωδικό. Αυτά δεν γράφηκαν πουθενά μετά οι κωδικοί, απλώς κάποιοι παλαιότεροι φιλοτελιστές, έχοντας βρει διάφορες ζώντες από τον Ιταλικό πόλεμο, στρατιωτικούς αξιωματικούς, είχαν την πληροφορία ότι η τάδε μονάδα είχε αυτόν τον κωδικό και έτσι συγκεντρώθηκαν αυτά. Είναι γνωστοί πλέον οι κωδικοί όλων των μονάδων, είτε αυτές ήταν μεραρχίες, είτε αυτές ήταν σώματα στρατού. Και εδώ θα δείτε τον τύπο των σφραγίδων των ταχυδρομικών τομέων. Μιλάμε πάντα για τα στρατιωτικά ταχυδρομεία. Τον τύπο των σφραγίδων των ταχυδρομικών τομέων και όλα πως ήταν και από κάθε ιεραρχιακές μονάδες και από κάθε μονάδα έχω αντιπροσωπευτικό δείγμα του ταχυδρομικού τομέως με τη λογοκρισία του.